Hello, hello, hello. Τι έχω να σα δείξω σήμερα. Σήμερα έχω να σα δείξω κάτι γράκια που μου στείλε το Vape Team και του ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Τα οποία είναι η γνωστή σειρά σε όλου μα Bird X και τα δύο καινούργια του τα The One. Τα Bird X, είπαμε, τα ξέρετε όλοι. Ε, υπάρχει πιστεύω ατμιστής που να μην ξέρετε τα Bird X. Τα βγάλαν τώρα και σε 60 μελασέκιν Vape και είναι και τα δύο καινούργια του όπω είπα τα The One. Θα ξεκινήσω το βίντεο με τα δύο τα υγρά τα The One. Τα Bird Eggs, όπω είπαμε, είναι γνωστά. Θα σα πω για εκείνα. Και για τη σειρά The One έχω να πω τι γράρε είναι αυτέ που βγάλανε. Έρχονται σε 60 μέλα, όπω είπαμε, μπουκαλάκια. Και το καλό είναι ότι όλα, όπω και αυτό εδώ πέρα, γράφουν στο πλάι τι είναι. Λοιπόν, το ένα The One είναι Cream Lemon Crumble Cake. Λεμονόπιτα, αν μπορώ να το πούμε έτσι. Και στο μυαλό μου είναι ένα πιο ήπιο Dinner Lady, ένα πιο ξεκούραστο Dinner Lady, ένα πιο ωραίο Dinner Lady. Τι γράρα είναι αυτή, θα ξαναπώ. Και στο επόμενο τη σειρά, στο The One, το οποίο μας λέει ότι είναι A Frosty Donut Cereal Dipped in Strawberry Milk Αυτό και αν είναι υγράρα παιδιά Παίζει με τη φορά όλα απίστευτα ωραία Έχει μια φανταστική γλύκα, έχει μια ντονατήλα τέλεια Έχει μια γαλατήλα τέλεια εδώ να ξέρει ποια είναι η φάση. Μου είπαν από το Vape Chip ότι θα το ρημάσουμε και θα σα στείλουμε. Θέλουν αρκετέ μέρε ορίμανση. Στο site δίνουν 7 ημέρε, αλλά όσο πιο πολύ τα αφήνετε, τόσο πιο ωραία γίνονται. Αυτά πρέπει να είναι πάνω από 15 μέρε ορίμασμένα. Μου λέει το Vape Chip ότι θα το ρημάσουμε και θα σα στείλουμε για να το δοκιμάσει σωστά. Ευτυχώ να είναι καλά οι άνθρωποι. Και τα υγρά τα είχε εδώ ένα μαγαζί στη Κομωτινή. Τα Bird X, όπω είπα, τα έχω δοκιμάσει όλα. Ήξερα. Δοκίμασα το The One, το τηλεμονόπιτα, γιατί έκανε πάταγο σε φάση όλοι λέγανε τα καλύτερα. Και μου είπαν να δοκιμάσω και αυτό εδώ πέρα. Και ήμουν στο. Όχι, ρε, σιλό, τώρα φράουλε και τέτοια. Και δεν φέρα να δοκιμάσω όλα το One. Και ο η άποψή μου, ρε, παιδί μου, ήταν πολύ ωραίο Dinner Lady. Α μην ομοσυχαίω το Dinner Lady. Dinner Lady, Dinner Lady. Πολύ ωραίο υγρό. Απλά σα βάζω τη λέξη Dinner Lady για να καταλάβετε στο περίπου που πατάει. Είναι ένα πολύ ωραίο Dinner Lady. Δεν είναι ένα καλό κλόνο του Dinner Lady. Είναι ένα πολύ ωραίο Dinner Lady. Δηλαδή, εσεί που ίσω να σα κουράζει το Dinner Lady, δοκιμάστε το. Θα καταλάβετε τι εννοεί ένα πολύ ωραίο Dinner Lady. Τέλο πάντων, ναι, εκεί που λέτε δεν δοκιμάζει τη φράουλα τώρα γιατί λέω φράουλε έχω μπουχτήσει και τα λοιπά. Και τώρα που μου ήρθε να τα κάτσε να το δοκιμάσω για να κάνω το βίντεο να σα πω την άποψή μου. Και παιδιά, έπαθα απλά είδα αυτή τη συσκευασία. Λέω φράουλε, δεν κάτσε να διαβάσω το πλάι τα cereal και τα milk και αυτά και λέω φράουλε τώρα. Καλά. Και τα δυο τα υγρά είναι φανταστικά, μπράβο του, πάρα πολύ καλή δουλειά. Και αφού λοιπόν πορώθηκα με τα The One, δεν ξέρω αν το καταλάβατε, πάμε να δοκιμάσουμε τα Bird X. Όπω είπα, τα Bird τα έχω κάνει όλα ότι ήταν ακόμα 30 μέλα και αυτά εδώ πέρα είναι υγράρε. Οι ονομασίε του είναι νούμερα και αν δεν κάνω λάθο, η ιστορία λέει ότι ήταν δυο τύποι σε ένα μαγαζί που δοκιμάζαν συνταγέ τη Δίνα στον κόσμο. Και αυτά που αρέσαν στον κόσμο τα βγάλανε παιδί μου στο εμπόριο, γι' αυτό και έχουν νούμερα. Δηλαδή συνταγή 5, συνταγή 32 κτλ. Και, 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 και για να πάρουν το νούμερο που είναι με τη σειρά. Πρώτο είναι το 0-0 το τον Πακοτσίνο. Είναι παιδιά ένα καπνικό, το οποίο ναι, ταιριάζει με το καφέ μα. Ναι, ταιριάζει για ολοήμερο. Είναι λίγο βαριά, μπορούμε να το πούμε, η γεύση του. Όχι βαρύ καπνικό τασάκι, αλλά επειδή έχει μέσα το καφέ, είναι λίγο βαρύ στο σύνολο, σαν γεύση. Και επίση αφήνει και μια έντονη βαριά μυρωδιά στο χώρο. Σα είπα καμία σχέση, δεν είναι βαρύ καπνικό τασάκι. Είναι βαρύ το υγρό, σαν σύνολο, γιατί έχει μέσα και το καπνικό του κομμάτι, έχει και το καφέ του. Δηλαδή κάποιε γεύσει που από μόνε του είναι λίγο βαριέ, οπότε στο σύνολο είναι ακόμη πιο βαρύ. Και αυτό το έχω εκτιμήσει κατά καιρού, όλο ημέρα ότι πρέπει. Η κάλα για το καφέ είναι εκεί και αν είναι ότι πρέπει. Και πάμε να περάσουμε στο 5. Το 5 μα λέει ότι είναι ένα strawberry cheesecake. Είναι ένα strawberry cheesecake, δεν είναι κάτι wow strawberry cheesecake, δεν είναι κάτι. Εχ, yeah, χάλι μαύρο strawberry cheesecake. Είναι παιδιά ένα strawberry cheesecake. Ένα, ένα απλό strawberry cheesecake. Δεν έχει να Προσθέσει κάτι καινούριο στα strawberry cheesecake ω τώρα. Δεν είναι ποιοτικά τα ρώματα μέσα όλα από Ολαππονδική κτλ. Δεν βγάζουν φαρμακύλα, βγάζουν σωστά το strawberry cheesecake, αλλά είναι ένα απλό strawberry cheesecake. και όπω σα το πει εγώ με τα strawberry, για να τρελαίνουμε. Αν εξηγήσουμε όμω το δεόν που έκανα πριν, κοίτανε. Και περνάμε στο 24. Το malted caramel. Μα λέει ότι έχει αλμύρικα καραμέλα, μα λέει ότι έχει molded barley, μα λέει ότι είναι μίλξα ή καραμέλα με γλυκού και αλμύρου τόνου. Παιδιά είναι κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Αλλά κάτι πάρα πολύ ωραίο. Βγάζει μια ιδιαίτερη γεύση. Μην περιμένετε ότι δηλαδή θα πάρετε. Α, μια λιμνύη καραμέλα. Μ, κα, μ. Είναι ένα ωραίο συνοθήλευμα. Το οποίο σα κάνει ωραιε ωραίε ώρε-ώρε. Μην πω και όλε τι ώρε. Και είναι πραγματικά κάτι διαφορετικό σαν υγρό. Δεν ξέρω αν έχει θολώσει η εικόνα ή ακόμα αντέχει. Και πραγματικά, παιδιά θεωρώ ότι είναι ένα υγρό το οποίο πρέπει να το δοκιμάσετε. Δηλαδή, σαν αντιμιστέ, πρέπει να. Εσεί θα δείτε αν σα αρέσει όχι, αλλά πρέπει να το δοκιμάσετε. Και περνάμε στο τελευταίο, στο 32. Τελικά από μόνο το είναι το καλύτερο για το τέλο. Όταν είχε βγει αυτό το υγρό, είχε βγει ένα άλλο υγρό εδώ πέρα, το οποίο ήταν της μόδας, όλοι τρελνόντουσαν με... Είχε γίνει ένα σπανικό σαμ, μπουγάτσα, κανέλα, πήρα να το δοκιμάσω και εγώ και... Δεν βρήκα ποτέ το συνειρμό μεταξύ μπουγάτσας, κανέλα και αυτού του υγρού. Και μετά πήρα να δοκιμάσω και το νούμερο 32, το οποίο ήταν δύσκολο να το πει στον δεν βγήκε σειρά με τα 30 με τα second vape ήταν το αυτό που το οποίο έφευγε σαν τρελό. Και λέω, να δοκιμάσουμε και αυτό εδώ πέρα. Η πρώτη μου αντίδραση λοιπόν αφού το δοκίμασα ήταν ότι αυτό το υγρό, α μην κατανομάσουμε πιο, είναι όπω θα έπρεπε να είναι σωστά. Είναι παιδιά κέικ κανέλα. Πείτε το μπουκάτσα, πείτε το όπω θέλετε. Είναι ένα κέικ κανέλα και είναι πεντανόστιμο. Και αυτό όπω και το 24 είναι Προτάσει οι οποίε δεν κυκλοφορούν και πάρα πολύ στην αγορά. Είναι φανταστικά υγρά. Και πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει να το δοκιμάσετε. Να πείτε ότι το έχω δοκιμάσει και αυτό. Έχω γευτεί και αυτό το προφίλ. Μ' άρεσε, δεν μ' άρεσε, δεν έχει σημασία. Αυτό εσύ θα το κρίνετε. Αλλά είναι σαν το κοκορέτσι. Τρο δε τρο, πρέπει μια φορά να το δοκιμάσει. Να έχει μια ιδέα και αυτό το πράγμα. Για να έχει μια πιο ολοκληρωμένη γνώμη. Έχει αυτό το παράδειγμα. Είναι υγρά το οποίο πρέπει να το δοκιμάσετε. Από όλη λοιπόν τη σειρά Bird X, εμένα αυτό που δεν με ξετράλαν ήταν το και Cake Stroker γιατί δεν είναι το προφίλ μου. Ακόμη και το καπνικό το οποίο σα είπα ότι είναι λίγο βαρύ σαν σύνολο, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και τα The One τώρα, παιδιά, τρέλα. Έρωτα, αγάπη, πείτε το ότι θέλετε. Εγώ να ευχαριστήσω το Vape Team για άλλη μια φορά που μου στείλε τα υγρά. Και να ευχαριστήσω το Vape Team που μου στείλε ακόμη μια φορά τα υγρά για να τα κάνω κλήρωση και να τα δώσω σα την ευκαιρία να τα δοκιμάσετε. Λοιπόν, είναι 6 γράκια. Θα τα δώσω σε τρει διάδε. Θα αφήσω link κάτω στην περιγραφή πώ μπορείτε να πάτε μέρο στο διαγωνισμό. Είναι μέσω τη πλατφόρμα του Gleam. Αυτό το βίντεο πότε θα ανέβει ακριβώ Δεν ξέρω. Το διαγωνισμό θα τον αφήσω καμιά δεκαετία μέσα να διαρκέσει. Δείτε κάτω στην περιγραφή ακριβώς θα γράφω όλε τι λεπτομέρειε πότε θα διαρκέσει, πώ θα πάρετε μέρο κτλ. Και, τα λοιπά. και αν θέλετε, αφήστε με ένα σχόλιο κάτω από αυτό το βίντεο, εφόσον έχετε πάρει μέρο στο διαγωνισμό, ποια διάδα θέλετε. Οπότε εδώ μπορώ να σα ταιριάξω και να σα στείλω αυτά που προτιμάτε. Αλλιώ να δω ότι δεν βγαίνει, άκρη θα τα βάλω στη τύχη. Λοιπόν, θα αφήσω το σχόλιο κάτω στην περιγραφή επίση που μπορείτε να βρείτε αυτά τα υγρά. Θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά το Vape Tim που μου τα στείλε. Και αυτό ήταν το βιντεάκι. Θα πάρω εδώ του μισά του φίλου μου αγκαλιά και θα βγούμε να τρέξουμε έξω την εξοχή. Εσεί, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Αν όχι, πάλι ξέρετε πρέπει να κάνετε. Και μέχρι την επόμενη φορά τα λέμε. Γεια σα.